δεν βλέπουν αρνητικά οι έμποροι την έλευση των μηχανημάτων υποδοχής καρτών POS, τα οποία θα κάνουν την εμφάνισή τους και στις λαϊκές αγορές από το φθινόπωρο. Μέτρο είναι καλό προς τη θετική κατεύθυνση. Να μην φοροδιαφεύγει κανείς. Αυτό είναι λογικό το μέτρο. Θέλω να πιστεύω ότι θα εξηγηθεί η κατάσταση στον χώρο της οικονομίας. Να μπει. Να μπει, αλλά να γίνει και σωστή δουλειά. Να μπει. Είναι καλό μέτρο κατά τη φοροδιαφυγή, πιστεύετε? Καλό είναι να μπει. Αφού έχει μπει στα μαγαζιά, καλό είναι να μπει και στη λαϊκή αγορά. Όλα εκεί να πάρει, να τα κλείσουν όλα. Για να πάρουμε και τον κόσμο στη λαϊκή αγορά. Γιατί αν δεν μπει στη λαϊκή αγορά, τον κόσμο τον διώχνουμε από τη λαϊκή αγορά. Καλό είναι να μπει. Οπωσδήποτε θα είναι καλό. Άλλο που δεν μα συμφέρει εμά. Εμάς δεν μα συμφέρει. Κανένα δεν συμφέρει δηλαδή. 2,60. Δεν συμφέρει. Για εμά δηλαδή θα είναι αδύνατη η επιβίωση εδώ. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό. Το ότι είναι καλό μέτρο, ναι, για τη φοροδιαφυγή, ναι. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που διαπιστώνουν τα μειονεκτήματα των αγορών μέσω κάρτας. Θα βάλουν και τσιπάκι σε κάθε άνθρωπο για να δουν πότε ξυπνάει και πότε κοιμάται. Πιστεύετε ότι δεν είναι σωστό το μέτρο αυτό? Όλα σωστά είναι άμα γίνονται σωστά. Κατά τη φοροδιαφυγή εννοώ, αν είναι σωστό. Ναι, πολύ σωστό είναι κατά τη φοροδιαφυγή. Αν αυτά που παίρνουν σαν φόρους τα διοχετεύουν πάλι για όφελος κοινωνικό. Οι εργαζόμενοι στις λαϊκές αγορές πιστεύουν ότι το νέο σύστημα θα φέρει αποτελέσματα κατά της φοροδιαφυγής μόνο υπό προϋποθέσεις. Πάτε καλά ρε παιδιά, όταν βρέχει ο ταξίουργος παίρνει 200 ευρώ το μήνα, πώς θα πληρώνει με αυτό το πράγμα? Είναι όμως σωστό το μέτρο κατά της φοροδιαφυγής? Ναι, στους μεγάλους. Εδώ υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μαζέψουν την φοροδιαφυγή, να βγουν εις πρακτικά μέτρα άλλα, όχι αυτό. Το συμφέρει μόνο τις τράπεζες για να παίρνουν τα 2%, τα 3%. Αυτό είναι πρόβλημα, φοροδιαφυγή, γιατί δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Τα κόψαν όλα.